Σημαντικές οι εξελίξεις που σηματοδοτούνται μετά την σημερινή συνεδρίαση. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του ΦΟΛΣΕ και δήμαρχο Ήλιδας, τον κύριο Χρήστο Χριστοδουλόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Μεβούδα. Κύριε Χριστοδουλόπουλε, φαίνεται ότι θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις μετά τη σημερινή απόφαση. Όντως, σήμερα πήραμε στο ΦΟΛΣΕ σημαντικές αποφάσεις. Με βασικότερη αυτή της κατασκευής της κινητής μονάδας ανακύκλωσης και μηχανικής ανακύκλωσης, θα μπορούσα να πω. Ναι. Μέσα στην θέση που θα γίνει το εργοστάσιο και γίνεται και οχητή στο χώρο της 30 Φιλιάς. Μάλιστα. Έγινε μια σοβαρή συζήτηση στο ΦΟΣΔΑ. Αφού σταθμίσαμε τα πράγματα, βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε άλλο με τους δεματοποιητές. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σήμερα, γνωρίζουν οι πάντες στην πόλη του πύργου. Δεν ξέρουμε αύριο το πρωί τι μπορεί να προκύψει σε κάποιο άλλο δήμο και γι' αυτό το λόγο είπαμε να πάμε από κοινού να κατασκευάσουμε μια κινητή μονάδα μηχανικής ανακύκλωσης, διότι εκεί μας διευκολύνει, θα είναι πολύ πιο σύντομη στη διαδικασία της αδειοδότησης. Ναι. Θα είναι ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι την οριστική λύση. Και επίσης θα έχουμε τον χιτή όπου θα ρίχνουμε το υπόλοιμα, διότι αυτή η μονάδα θα πηγαίνει σύμμικτο. Ναι. Καταρχάς έχουμε αποφασίσει και πιστεύω πολύ σύντομα θα αρχίσει δυναμικά η ανακύκλωση όταν θα ξεκινήσει να λειτουργεί ο σταθμός μεταφόρτωσης. Ναι. Επομένως, ξεκινάμε δυναμικά την ανακύκλωση και το υπόλοιπο, το σύμμικτο αυτό που θα είναι στο μπλε κάδο, θα πηγαίνει στη μονάδα που θα βρίσκεται στο χώρο της 30 Φιλιάς. Ναι. Και θα βγαίνουν τρία ρεύματα. Το ένα, δηλαδή, θα βγαίνουν τρία προϊόντα, θα το λέγαμε. Ναι. Το ανακυκλώσιμο, θα βγαίνει το οργανικό, το οποίο θα υπάρχει μονάδα για να γίνεται κομποστοποίηση. Mm-hmm. Και το υπόλοιμα θα διατίθεται στο χυτί. Στο χυτί, ναι. Και ό,τι υπόλοιπα, στραγγίδια ή ό,τι άλλα, θα πηγαίνουν στον βιολογικό, που είναι συνοδό έργο. Μάλιστα. Του χυτή. Οπότε έτσι δημιουργείται ένα δίκτυο. Πιστεύουμε, ναι, έτσι ότι θα λύσουμε το πρόβλημα μέχρι να έχουμε την οριστική λύση. Που δεν είναι άλλη από το εργοστάσιο, όπως αποφασίσατε και πάλι ομόφωνα, το επισημάνατε μάλλον ομόφωνα. Ομόφωνα, για να μπορέσουμε να πάμε σε αυτή τη λύση, ναι, πρέπει να έχουμε την εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών όρων. Mm-hmm. Εάν πούμε ότι δεν φτιάχνουμε το εργοστάσιο, είτε εμείς είτε η πολιτεία, αυτομάτως χάνεται και η έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μάλιστα. Και πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Mm-hmm. Και γνωρίζουμε πολύ καλά οι πάντες πόσα χρόνια κάναμε για να βγάλουμε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Διότι αυτή η μονάδα την οποία θα να κάνουμε, ναι, είναι μία μονάδα για 40.000 τόνους και εκμεταλλευτούμε το γεγονός αυτό για να μπορέσουμε να πάρουμε πολύ γρήγορα τις αδειοδοτήσεις. Γι' αυτό ζήτησα από το φορέα να επανεβεβαιώσει την θέλησή μας να προχωρήσουμε, εκτός και η πολιτεία αποφασίσει διαφορετικά, ναι, την κατασκευή του εργοστασίου. Μάλιστα, προχθές, στις 23 του μήνα, ο Γενικός Γραμματέας είχε καλέσει την Κοινοπραξία. Κάλεσε και εμένα, αλλά δεν μπορούσα να ανέβω λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, ναι, για να πιέσουμε την Κοινοπραξία να προχωρήσει γρήγορα να συμβασιοποιηθεί το έργο. Κάτι που είχατε ζητήσει και στην πρόσφατη συνάντηση που είχατε στην Αμαλιάδα με τους εκπροσώπους της Κοινοπραξίας. Θα ζητήσει στην Κοινοπραξία όσο το δυνατόν γρηγορότερα να προχωρήσουν τις διαδικασίες για να γίνει η αδειοδότηση. Σε σχέση με την κινητή μονάδα, οφείλω να πω ότι υπάρχει κάποια διάσταση απόψεων από την πλευρά της πολιτείας. Ναι. Το μεν ένα Υπουργείο πιέζει να προχωρήσουμε γρήγορα τις διαδικασίες, να τελειώνουμε με την συμβασιοποίηση του εργοστασίου. Ναι. Οι δε άλλοι Υπουργοί, όπως μας είπαν και στη συνάντηση που είχαμε
με τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη και οι τρεις δήμαρχοι που είμαστε, ναι, μας είπαν ότι αυτή δεν είναι η καλύτερη λύση, ότι να το ξαναδούμε, να το ξανασκεφτούμε. Μάλιστα. Και εν πάση περιπτώσει φάνηκε ξεκάθαρα ότι έχουν διαφορετική άποψη. Όμως μέχρι να μας πούν κάποιο διαφορετικό μοντέλο, ούτε εμείς είμαστε υπέρ του εργοστασίου, αλλά δεν έχουμε κάποια άλλη λύση που να προχωρήσουμε άμεσα. Ναι. Γι' αυτό το λόγο επαναβεβαιώσαμε τη θέση μας για να μπορέσουμε να κάνουμε χρήση της συγκεκριμένης μελέτης, ούτως ώστε μέχρι τον Σεπτέμβρη που θα τελειώσουν τα έργα την Τριανταφυλιά, το Χιτί και το και ο βιολογικός, mm-hmm, να είμαστε έτοιμοι και εμείς να ξεκινήσουμε την λειτουργία της κινητής μονάδας μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. Ναι, μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. Μάλιστα. Οπότε και εσείς από εδώ και πέρα τρέχετε γρήγορα τις διαδικασίες σε σχέση με την κινητή μονάδα, οτιδήποτε χρειάζεται σε σχέση με αυτό, για να είμαστε... Από χθες θα έλεγα, για να προλάβουμε, ναι, να έχουμε το επόμενο 20ήμερο τη μελέτη και τα τέφη τιμοπράτησης, mm-hmm, να ανέβουμε πάνω στον Υπουργό, ο οποίος μας είχε θέσει μια προθεσμία 1,5 μήνα. Να, ανέβουμε, να πούμε, mm-hmm, τις προτάσεις μας. Θα είμαστε μέσα στα αυτά τα χρονικά περιθώρια που μας έβαλε ο Υπουργός και θα ανέβουμε και θα συζητήσουμε την πρόταση αυτή που πιστεύω βρίσκει σύμφωνη και την πολιτική ηγεσία προς αυτή την κατεύθυνση για να λυθεί το θέμα αυτό που μας ταλαιπωρεί όλους. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Γεια σας.